Εδώ είμαστε, Macro Greeks. Και να σας πω ότι σήμερα έχω έναν καλεσμένο, έναν καλλιτέχνη που γνωρίζω κάποια χρόνια, δεν θα πω πολλά. Δεν λέω τέτοια. Λίγα. Κώστας Μαρτάκης, είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι σε πολύ ωραία φάση, σε πολύ... τη φάση αυτή της καριέρας του κάθε καλλιτέχνη που νομίζω ότι νιώθει πιο όμορφα. Γιατί ετοιμάζω τον καινούριο μου δίσκο, είμαι σε πολύ δημιουργική φάση. Ακούω πολλά τραγούδια. Έχει ψιλοκαΐ, να σου πω κιόλας στο κεφάλι μου, γιατί έχω πάρα πολλά τραγούδια. Είμαι από τους ανθρώπους, από τους καλλιτέχνες που οποιοδήποτε μου στείλει ένα τραγούδι θα το ακούσω και αν είναι θα το κρατήσω για να το δοκιμάσω ή θα το απορρίψω. Αλλά είναι η πιο ωραία φάση, νομίζω, της ενός καλλιτέχνη στην καριέρα του. Mm-hmm. Και είσαι σε αυτή τη φάση τώρα, έτσι? Είμαι τώρα σε πολλά τρεξίματα. Σε πολλά τρεξίματα. Ναι. Και βέβαια και σε μαγαζί, που θα σου πω σε λίγο. Ναι, θα μου το πεις σε λίγο, δεν γίνεται. σε τι φάση, λοιπόν, εκτός από δισκογραφικά, βρίσκεσαι αυτή την περίοδο? Καινούριο τραγούδι. Καινούριο τραγούδι, το Μέτρα, αυτό που ακούμε. Mm-hmm. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος το έχει αγαπήσει ήδη πάρα πολύ. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να σε ευχαριστήσω κιόλας γι' αυτό, γιατί έτσι έχεις βάλει και το χεράκι σου. Όχι λίγο, πολύ. Είναι ένα τραγούδι, μια λαϊκή μπαλάντα. Τεσάρι, τώρα ο κόσμος δεν θα καταλάβει πολύ το τεσάρι. Μια... Λίγο το τεσάρι είναι αυτό το... Λίγο επιθετικό, ας πούμε. Ναι, λίγο αυτό που κάνουμε στα μαγαζιά, ναι, ξέρεις, έτσι λίγο. Ναι. Είναι του Μεταξά και του Φρασέρι. Είναι πρώτη φορά, νομίζω, και για μένα τουλάχιστον είναι σίγουρα πρώτη φορά, που δύο συνθέτες έχουν γράψει το τραγούδι. Γιατί αυτό? Ο Μεταξάς είναι συνθέτης, δεν είναι... Γράφει και στίχους, αλλά πιο πολύ συνθέτη, ως συνθέτη τον ξέρουμε. Ναι. Και χαίρομαι που ενώθηκαν δύο συνθέτες να μου γράψουν ένα τραγούδι. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι λίγο περίεργο. Πρώτη φορά. Το επόμενο φαντάζομαι να είναι δύο στιχουργοί. Τι μουσική θα έχει, δεν ξέρω. Όπου βρει, ό,τι βγει. Ωραία, πολύ ωραία. Γενικώς είσαι σε μια παραγωγική φάση, κάνει αλλαγές, ρεπερτοριακά. Καψούρα εποχή, εγώ τι λέω. Α, ναι. Που ακούω τραγούδια, τρελαίνομαι να ακούω και να... και με τους συνεργάτες μου και με την εταιρεία μου, τη Heaven. Έχω πολλά να σου πω. Είμαι και σε άλλη εταιρεία πια. Θα τα πούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο η δουλειά μας, πέρα από το να κάνουμε τον κόσμο να περνάει καλά. Νομίζω αυτό, εμένα προσωπικά, αυτό που με φτιάχνει πιο πολύ, να το πω έτσι λαϊκά, είναι η δημιουργία. Είναι το ψάξιμο, είναι το να κάθομαι με σένα, τον στιχουργό και τον άλλον, τον συνθέτη, και να καθόμαστε να γράφουμε τραγούδια επί τόπου. Ακούω και πολλά τραγούδια, ξέρεις, που έχουν γράψει γενικά για κάποιο καλλιτέχνη ή για κάποιον άλλον που δεν έτυχε να το πάρει ή δεν του άρεσε ή δεν του έκανε τη συγκεκριμένη στιγμή. Ακούω και αυτά τα τραγούδια. Αλλά αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι όταν κάθομαι, ας πούμε με τον Γιάννη το Φρασέρι, καθόμαστε και παίρνει την κιθάρα και ψάχνουμε εκείνη τη στιγμή μελωδίες, είναι και ο στιχουργός μαζί και λέμε πράγματα. Γιατί θέλω να είναι αληθινό αυτό που θα βγει το αποτέλεσμα στο τέλος. Θέλω να είναι κάτι που να είναι μέσα στην DNA μου. Είναι μια διαδικασία, την είχες πάντα, δηλαδή έτσι μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, ή τα τελευταία χρόνια έχεις μπει πιο πολύ και σε αυτό το κομμάτι της δημιουργίας, το να επιλέξεις, το να κάτσεις, να βάλεις, να βάλεις ένα συνθέτη, ας πούμε, επί τόπου, να σκεφτεί μου πράγματα. Μου άρεσε πάντα. Απλά παλιότερα δεν είχα και τις γνώσεις. Καλά, όχι τώρα ότι είμαι ο Μπετόβεν ή η Ελίνα Νικολακοπούλου και ξέρω να γράφω στίχους. Αλλά έχω άποψη, μου αρέσει, ακούω πάρα πολύ, που νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Για έναν άνθρωπο γενικότερα, όχι μόνο για κανένα καλλιτέχνη, να ακούει και για την εξέλιξη σου, νομίζω ότι ακριβώς, είναι, γιατί είναι δεν σημαντικό, μπορώ να τα ξέρω όλα. Αν τα ξέρω όλα, θα ήμουν αλλού, θα ήμουν στον Άρη. Προφανώς. Θα ήμουν εξωγήινος. αλλά νομίζω είναι το πιο ωραίο της δικιάς μου δουλειάς, τα δύο πιο ωραία κομμάτια είναι όταν κάθεσαι και ετοιμάζεις ένα δίσκο, η δημιουργία, και όταν είσαι on stage που έχεις αυτή την επαφή με τον κόσμο. Όλο το άλλο είναι λίγο αγχωτικό. Άλλο είναι αγχωτικό, μπορεί να είναι και κουραστικό καμιά φορά. Επίσης, επειδή το μυαλό του ανθρώπου που κάνει περίεργα παιχνίδια, πολλές φορές δυσκολεύουμε τα πράγματα. Αυτό θα αρέσει στο μαγαζί, αυτό θα περάσει στο μαγαζί, αυτό θα αρέσει στα ραδιόφωνα, αυτό θα αρέσει στον κόσμο, αυτό θα αρέσει στη τηλεόραση, αυτό θα αρέσει στο δεν ξέρω πού. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα.
Πρέπει... Το φαντάζομαι ότι το έχεις ανακαλύψει στην πορεία. Γιατί στην πορεία, στην αρχή, ναι, δεν το ήξερα στην αρχή. Είσαι σε κουτάκια αναγκαστικά. Ναι. Και η ομάδα παίζει ρόλο πολύ. Τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, προσπαθώ να λέω τραγούδια που πραγματικά να με αγγίζουν, να λένε κάτι για μένα πρώτα απ' όλα. Γιατί νομίζω ότι όσο πιο αληθινό είναι για μένα, τόσο πιο εύκολα θα το καταλάβει ο κόσμος που με ακούει και ακούει το τραγούδι ή με βλέπει στο βίντεο κλιπ. Ακόμα και στα βίντεο κλιπ ψιλοεπεμβαίνω, όχι με την κακή έννοια, με την καλή έννοια λέω ιδέες. Θα το φέρεις στα δικά σου μέτρα. Ναι. Θέλω, γιατί θεωρώ ότι τα τραγούδια και η οπτικοποίηση ενός τραγουδιού, το βίντεο κλιπ, νομίζω είναι μια έτσι... λίγο εντός εισαγωγικών προσωπική συνέντευξη με τον κόσμο. Δηλαδή είναι ανάλογα πώς νιώθεις, τι θες να πεις στον κόσμο εκείνη τη στιγμή, γιατί εσύ έχεις τα δικά σου, τα αγκομενικά σου, τα προβλήματά σου, τα οτιδήποτε. Νομίζω ότι είναι μια μίνι συνέντευξη σε πολύ προσωπικό επίπεδο. Επίσης πρέπει να περάσεις και εσύ, δηλαδή μέσα από το μήνυμα που θες να περνάει στο τραγούδι σου. Ακριβώς. Να το περάσει και εσύ ο ίδιος. Ακριβώς. Ναι, γιατί ποτέ δεν μου άρεσε η αλήθεια. Είναι. Έτσι, είναι στις αρχές μου υπήρχαν κάποια κομμάτια που μου λέγανε αυτά θα τα πεις σίγουρα. Έτυχε να μ' αρέσουν. Δεν ήταν τα καλύτερά μου, αλλά έτυχε να μ' αρέσουν και τα αγάπησα πολύ. Αλλά προσπάθησα με τα χρόνια να λέω μόνο τραγούδια που πραγματικά αγαπάω. Και χωρίς να μου πεις εσύ ή η ομάδα μου ή από την εταιρεία ότι αυτό θα το πεις. Γιατί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Προσπαθώ και το έχω κόψει αρκετά χρόνια αυτό. Ωραία. Θα πάμε να δούμε ένα βίντεο κλιπ. Θα επιστρέψουμε με τον Κώστα Μαρτάκη πολύ γρήγορα. Μέτρα τις σταγόνες της βροχής. Μέτρα τις σταγόνες της βροχής. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Mad Von Greeks με τον Κώστα Μαρτάκη και είπαμε πιο πριν για τα τραγούδια και ότι είναι μια προσωπική επιλογή σου κάποια πράγματα. Άρα να πω ότι τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή αποθυμένα, δηλαδή του, να έχει πει πράγματα. Ναι, μπορείς να το πεις και αποθυμένα. Ξέρεις κάτι, να έχεις πει πράγματα που να μην θέλεις ή να μην έχεις πει αυτά που θέλεις, νομίζω ότι ο καλλιτέχνης τα κουβαλάει αυτά, τα φέρνει. Ναι, να πω πράγματα που δεν ήθελα, όχι, ακόμα και το θέλω επιγόντως διακοπές στο πρώτο μου τραγούδι, που συνήθως από εμπειρία καλλιτεχνών, γιατί όλοι ξέρουμε. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες λένε το πρώτο μου τραγούδι, ούτε θέλω να το ξαναπώ, ούτε θέλω να το ξέρω. Όχι, εγώ το λέω και με χαρά κιόλας το πρώτο μου τραγούδι. Γιατί έχεις και μια. Πώς θα το πω, ανάμνηση όμορφη. Ναι, είναι όμορφη η ανάμνηση. Δεν ξέρω αν ήταν. Πώς να σου πω τώρα, να το πω ευγενικά, γιατί είμαστε στη τηλεόραση. Ευτελές, ρε παιδί μου, το τραγούδι. Ίσως κι εγώ να είχα ένα άγχος. Αλλά επειδή με ξέρω σαν άνθρωπο, ακόμα και τότε που δεν είχα εμπειρία, νομίζω ότι δεν θα το έλεγα. Είμαι λίγο προσεκτικός στο τι θέλω να βγάζω ως καλλιτέχνης προς τα έξω, όχι για τον κόσμο, μη με κρίνει λάθος ο κόσμος, για μένα, γιατί νιώθω ότι ήρθα στον πλανήτη, έγινε αυτό που πραγματικά γουστάρω πολύ και αγαπώ πάρα πολύ και είναι όλη μου η ζωή και φεύγοντας από αυτό θέλω να αφήσω κάποια πράγματα. Δεν θέλω να με θυμούνται και να λένε πω, έχει πει και αυτό. Το έσχος. Άρα, χάλια και αυτό που έχει πει, χάλια και αυτό που έχει πει. Προσπαθώ να είναι ωραία τραγούδια. Άρα σε ενδιαφέρει και το μετά, δηλαδή το κοιτάς το μετά, δεν είσαι άνθρωπος μόνο του τώρα. Όχι. Αυτό κιόλας ίσως έχει δημιουργηθεί σαν κουλτούρα μέσα μου, λόγω αθλητισμού. Είχα καθημερινούς στόχους, είχα εβδομαδιαίους στόχους που ήταν ο αγώνας, είχα μηνιαίους στόχους και είχα και χρόνους και είχα και πιο μακρινούς και αυτό έχει παραμείνει και στη δουλειά μου. Γιατί δεν μπορώ να έχω, μ' αρέσει να ζω το τώρα, αλλά σκέφτομαι πολύ και το μέλλον. Ο καλλιτέχνης, ο τραγουδιστής πιο πολύ, όχι απλά ο καλλιτέχνης, είναι ένα, καλά, σε ένα επίπεδο αθλητής είναι. Είναι πρωταθλητισμός. Δηλαδή, θα πρέπει να προσέξεις πολλά πράγματα από τη φωνή σου, τον τρόπο ζωής σου. Θα μου πεις όλοι οι καλλιτέχνες, εμείς ξέρουμε ότι κάνουν το αντίθετο. Δεν ξέρω, αυτός είναι ο κανόνας, δηλαδή ότι ο καλλιτέχνης είναι πάντα ξενυχτάει, ξέρω εγώ. Όχι, όταν δουλεύει ξενυχτάει. Ναι, αναγκαστικά, αλλά... Γενικά είναι εγώ το χώρο του τραγουδιού, το τραγούδι αυτό που κάνω σε επάγγελμα, που θεωρώ ότι είμαι και πολύ τυχερός και ευλογημένος, γιατί... είναι αυτό που αγαπώ, δηλαδή είναι, πώς να σου το πω, σαν το χόμπι μου, ας πούμε, είναι και η δουλειά μου.
Και νιώθω πολύ ευλογημένος που κάνω πραγματικά αυτό που αγαπάω και πληρώνομαι κιόλας γι' αυτό. Ζω από αυτό. Νιώθω ότι είναι πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι έχω περάσει από τον αθλητισμό που ήθελε πειθαρχία, πρόγραμμα, οργάνωση, στόχους και σε αυτό που κάνω τώρα είναι ακριβώς το ίδιο. Απλά δεν τρέχεις. Τρέχεις διαφορετικά, τρέχεις με το μυαλό και με τα τραγούδια. Έχει ακριβώς το ίδιο. Θέλει οργάνωση, θέλει στόχους, θέλει να μεθοδεύσεις κάποια πράγματα, θέλει πολλή δουλειά, γιατί δεν είναι άντε ξυπνάς και επειδή έχεις ωραία... Δεν είναι ίδιο, είναι 3 ώρες που τραγουδάς το Σάββατο και 3 ώρες το... Επειδή το πεις αυτό, να πιαστώ λίγο από κάτι. Αποτέλεσμα. Επειδή πεις αυτό, 2 ωραία μπλε μάτια και καλά, είναι κάτι που πιστεύεις ότι σε έχει βοηθήσει ή κάποια στιγμή βλέπα ένα πολύ ωραίο αγόρι τότε και λέγανε ωραία, είναι ωραίο, πρέπει να τραγουδάει και όλες, όχι, και τώρα, όχι, δεν λέω τέτοιο πράγμα εγώ προς Θεού, λέω ότι είναι ένα πρόσωπο, καταλαβαίνω χρειάζεται... Το έχω σκεφτεί και εγώ πολύ αυτό. Νιώθω ότι στην αρχή με δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί ήταν λίγο, ξέρεις, με κοιτάγανε και μπορεί να μην με ακούγανε, όχι μπορεί, συνήθως δεν με ακούγανε πολύ, απλά με κοιτάγανε. Στην αρχή, τότε έλεγα, μα γιατί μένουν όλοι στην εικόνα, ρε παιδί μου. Εγώ αγαπάω το τραγούδι, είμαι τραγουδιστής, κάνω μαθήματα, προσπαθώ, δουλεύω πάρα πολύ. Μετά με τα χρόνια, όταν εξής μεγαλώνεις και έρχεται σιγά σιγά η εμπειρία και καταλαβαίνεις λίγο τι σου γίνεται, γιατί και στα 21 ήμουν μωρός σχεδόν. Συνειδητοποίησα ότι αυτό, τότε που με ενοχλούσε, μου έκανε τεράστιο καλό. Μου έκανε τεράστιο καλό γιατί με έκανε να δουλέψω διπλά. Για να αποδείξω. Για ότι να δεν καταφέρω είσαι να κάνω τον κόσμο, όχι τόσο για να αποδείξω στους άλλους, για μένα. Σίγουρα. Ότι. Τα λέω. Δεν είναι μόνο okay, ο ωραίος που βγαίνει και τραγουδάει. Νομίζω ότι τραγουδάω σωστά. Δεν ξέρω αν είμαι ο καλύτερος και δεν νομίζω ότι θα γίνω και ποτέ ο καλύτερος. Και δεν υπάρχει και καλύτερος. Όχι από μένα, γενικά, γιατί κάθε φορά και αυτό είναι σαν τον αθλητισμό. Ακόμα ξέρω ότι ακόμα και ο Γιάννης Πάριος και η Χαρούλα Αλεξίου ακόμα κάνουν μαθήματα, βελτιώνουν τη φωνή τους, ξεκουράζουν τη φωνή τους από τα νυχτερινά μαγαζιά. Αυτό είναι ένας διαρκής αγώνας, ποτέ δεν κατακτά στην κορυφή. Αυτό. Με ευνηδίασες. Ναι, ναι. Κανονικά. Είπες κάποια ονόματα έτσι πολύ μεγάλα. Υπάρχουν καλλιτέχνες ακόμα που θέλεις να έχεις, θα ήθελες να, να συνεργαστείς, έχεις κάποιους ανθρώπους που αισθάνεσαι. Εντάξει, με τη Χαρούλα και με τον Γιάννη Πάριο, δηλαδή, και μόνο όταν τύχει να είμαι από κάτω και τους βλέπω να τραγουδάνε, νιώθω ότι είμαι, ότι δουλεύουμε μαζί. Είναι δύο άνθρωποι που έχω μάθει, τους έχω μελετήσει πάρα πολύ και έχω μάθει, έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα από αυτούς. Με καλλιτέχνες που δεν έχω δουλέψει, νομίζω έχω δουλέψει με όλους. Με όλους, δεν έχω δουλέψει νομίζω... Με την Άννα Βύση μόνο δεν έχω δουλέψει. Ή σε συναυλία ή σε κάποιο μαγαζί. Με όλους άλλους, με τη Δέσποινα, με την Νατάσα Θεοδωρίδου, το Μαζονάκι, τον Πλούταρχο, το Ρέμο... Έχεις βρεθεί με όλους. Ναι, σίγουρα ξεχνάω κιόλας, αλλά όλους, τον Κουρκού, όλους. Μόνο με την Άννα νομίζω μου έχει ξεφύγει. Άννα, μ' ακούς. Άννα, ακούς. Σκέψου το. Ωραία. Κάνουμε και προτάσεις εδώ. Ναι, κανονικά, το είναι ελεύθερο. Ό,τι θέλεις εδώ. Πες, τι θες, κάτι άλλο. Και έχεις το τηλέφωνο, πάρε με τηλέφωνο. Ή θα σε πάρω, θα κανονίσουμε. Ωραία. Κλείσατε. Κλείσαμε. Ωραία. Προς το παρόν έχουμε αλλού. Α, εντάξει, ναι, μετά. Ναι. Για του χρόνου. Για του χρόνου, βέβαια, τώρα έχουμε άλλα μπροστά. Ρεπερτοριακά, όσο περνά ο καιρός, ακούμε πιο λαϊκά στοιχεία. Ξεκίνησες με ένα πιο pop. Καθαρό. Που πάντα είχε, ναι, πάντα είχες ένα λαϊκά στοιχεία μέσα. Ναι, ο στίχος είχε κάποια λαϊκά, έτσι. Και ο στίχος, και αν θυμάσαι τότε αυτό που λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε, στη Sony τότε, το πρώτο μου CD single είχε μέσα το τραγούδι το «Ναι». Ναι, ναι είσαι η μόνη μου. Είχε «Ναι» μέσα αυτό. Δηλαδή για pop καλλιτέχνη, τότε και όλα, τις εποχές που ήταν, τότε ήταν και πιο διαχωριζόταν, πιο, όχι πιο σωστά, ήταν pop, ήταν full pop, δεν ήταν pop με λίγο λαϊκό και η λαϊκή ήταν λαϊκή, τέλος. Είχα κομμάτια
Πάντα μου άρεσε το λαϊκό, γιατί έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα, αγαπώ την ελληνική μουσική. Ρέει μέσα μου λίγο το μπουζουκάκι, το βιολί, το κλαρίνο. Αλλά λόγω ηλικίας τότε και λόγω και λίγο σίγουρα βοήθησε και η συνεργασία μου με τον Ηλία τότε, με κατέταξαν πιο πολύ στο pop. Απλά έχω την άποψη ότι επειδή είμαι 33, θα γίνω 34 τώρα το Μάιο, μεγαλώνοντας και σωματικά και εσωτερικά και εξωτερικά και στην οτροπία, θέλω να μεγαλώνει και το ρεπερτόριό μου, να οριμάζει και το ρεπερτόριό μου. Όχι ότι δεν μπορώ τώρα να σηκωθώ και να φορέσω τα αμάνικα και να είμαι πάλι έτσι, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πιο νέοι, πιο κατάλληλοι να κάνουν αυτό. Έχω ανάγκη να πω άλλα πράγματα. Τα έχω πει σχεδόν 12 χρόνια τώρα, 11 χρόνια, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πω και κάποια άλλα πράγματα. Πολύ ωραία. Και χαίρομαι που ο κόσμος, καταρχήν σημαντικό. Ο κόσμος ήταν αυτός που... Εγώ πάντα ήθελα να πω λαϊκά, αλλά ο κόσμος ήταν αυτός που με έβλεπε στα μαγαζιά στο λαϊκό πρόγραμμα και μου λέει: Γιατί δεν λες λαϊκά τραγούδια, γιατί δεν κάνεις ένα λαϊκό δίσκο, να πεις μια ζεμπεκιά, αφού τα λες ωραία και τέτοια. Χαίρομαι που την περίοδο που άρχισε να μου το λέει ο κόσμος, τα τελευταία δύο χρόνια περίπου, άρχισε και εμένα να γίνεται ανάγκη μου αυτό. Και έτσι ήρθε και κούμπωσε με αποτέλεσμα τον προηγούμενο δίσκο από την Panic Records, που ήταν η συνεργασία μου με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Η πρώτη μου συνεργασία με έναν λαϊκό συνθέτη, βέβαια, με τεράστιες επιτυχίες. Και ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που με βοήθησε να μπω σε πιο λαϊκά μονοπάτια. Ουσιαστικά ήταν το μεταβατικό στάδιο. Ακριβώς. Έτσι, ναι. Να δοκιμάσει κάτι πιο λαϊκότροπο. Και αυτό χαίρομαι που το αγάπησε πολύ ο κόσμος. Γιατί είχα μέσα τις φτετέλια, είχα ρούμπες, είχα πράγματα που ο κόσμος. Είχε άγχος για αυτή την μετάβαση. Καθόλου. Καθόλου να σου πω γιατί. Γιατί συνέβη αυτό που σου είπα πριν, ότι ήταν τόσο αληθινό, ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη για μένα να πω αυτά τα τραγούδια πιο λαϊκά, με πιο λαϊκούς δρόμους και με πιο λαϊκά όργανα, που δεν, δηλαδή σε σημείο που δεν με νοιάζει, ας μην γίνει επιτυχία. Εγώ είμαι χαρούμενος. Είμαι ευτυχισμένος. Εντάξει, είναι δύσκολο όταν πας τόσο συνειδητοποιημένα να κάνεις κάτι. Είναι δύσκολο κάτι να μην ξεχωρίσει τώρα το πόσο, το λίγο ή το πολύ. Αυτό είναι άλλο. Ναι, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος, επειδή ήταν αληθινό, το πήρε το μήνυμα. Δηλαδή τώρα με το μέτρα μου λένε: Τι ωραίο λαϊκό τραγούδι. Χαίρομαι που μου το λένε αυτό ο κόσμος. Γιατί ένα ολοκληρωμένο τραγούδι. Γιατί ο κόσμος με έχει κατατάξει μέχρι τώρα, με έχει κατατάξει σε πιο pop δρόμους. Και χαίρομαι που ο κόσμος, ο ίδιος, δεν είναι ότι το λέω εγώ. Γεια σας, σας λέω το μέτρο, θα σας πω τώρα, μια λαϊκή μπαλάντα. Ο κόσμος το έχει δεχτεί και ο κόσμος μου το λέει. Και αυτό με χαροποιεί πολύ. Ωραία. Ευχαριζόμαστε με τον κόσμο. Πάμε εμείς να δούμε ένα ακόμα βίντεο κλιπ και θα επιστρέψουμε εδώ, με τον Κώστα Μαρτάκη. Εμείς μετράμε τις σταγόνες βροχής και επιστροφή εδώ, με τον Κώστα Μαρτάκη. Ολοκαίνουργιο τραγούδι, αλλαγές πολλές. Αλλαγές πολλές, καινούργιες εταιρείες, καινούργια μαγαζιά, καινούργιοι δρόμοι ρεπερτοριακά, όλα καινούργια. Νιώθω ότι στα 33 μου, και αυτό που καμιά φορά ξέρω το κορόιδευα, ότι τα 33 είναι και τα χρόνια του Χριστού και ουσιαστικά του ανθρώπου, από εκεί υπάρχει μια αλλαγή στη ζωή του. Νομίζω ότι ισχύει, γιατί σε μένα συνέβη. Στα 33 μου χρόνια ήθελα να κάνω να κλείσω ένα κύκλο που είχα κάνει μέχρι τώρα και στη δισκογραφία και στη ζωή μου γενικότερα και να ανοίξω ένα καινούριο. Και χαίρομαι που γίνονται όλα τώρα και με σωστούς ανθρώπους, με σωστές διαδικασίες, χαμηλών τόνων, ωραία πράγματα. Ναι, σίγουρα πιστεύω και εγώ ότι αυτό, και αυτή η ηλικία είναι... Κομβική, δηλαδή μια... φεύγει το παιδί και έρχεται ένα πια... κλικ που αρχίζει πια και βλέπεις τα πράγματα για πολύ μακριά πια. Ενώ ως νέος τα βλέπεις και λίγο... Είσαι, πάμε τώρα. Πάμε και εκεί, πάμε και εκεί, πάμε και εκεί, να κάνουμε και αυτό, να κάνουμε και τ' άλλο, ναι. Δίσκο πότε περιμένουμε, πότε θα είναι τελειωμένος? Δίσκο πρώτο Θεός, γενικά είμαι της άποψης ότι θα βγάλω το δίσκο μου, αυτό το έλεγα και το λέω πάντα. Θα βγάλω το δίσκο μου όταν νιώθω ότι έχω το υλικό που θέλω και είναι ολοκληρωμένο και είναι αυτά που θέλω. Δεν θα βγάλω απλά επειδή είπαμε μεθαύριο βγαίνει ο δίσκος. Και άμα δεν έχω τραγούδια, δεν θα βάλω την άνε απλά για να βγει ο δίσκος. Πρώτο Θεός, εκεί, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Να μου δω και τους συνεργάτες, γιατί ξέρεις, μην πω κάτι που πείτε. Δεν είναι σίγουρο. Τέλειο, εκεί, μέσα Οκτώβρη περίπου. Έχεις ακόμα, δηλαδή, στο καλοκαίρι θα.
έχω πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Mm. Δηλαδή, ανυπομονώ. Δηλαδή, θα ήθελα να μπορούσα να τα βάλω, πώς είναι στο Instagram, στο story, 24 ώρες, να βάλω τα τραγούδια μου όλα. Mm-hmm. Για να τα ακούσει ο κόσμος για 2 ώρες, ρε παιδί μου, σε μια πλατφόρμα που θα μετά χάνονται, σβήνουν. Να σου πω κάτι. Θα ήθελα πολύ να το κάνω αυτό. Ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω μια ταύτιση με το δίσκο που σύμφωνα με τα χρόνια που είσαι στη δισκογραφία, ξέρεις, είναι λίγο, πώς θα το πω, δηλαδή εσύ δεν προλάβεις, ας πούμε, και τις πολύ καλές εποχές των CD. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι έχεις μια πολύ μεγάλη αγάπη για την ναι, ολοκληρωμένη... Ναι, αγαπώ πολύ. Εγώ ήμουνα από τους ανθρώπους που και πριν ασχοληθώ με το τραγούδι, πήγαινα σε δισκοπολία, έχω βινίλια, πρόλαβα γιατί είχε ο θείος μου ένα pick-up και το κλέψει και αγόραζα pick-up. Το πρώτο μου βινίλια, το πρώτο μου νομίζω βινίλιο ήταν του Δάντι, πώς λεγότανε, δακτυλικά αποτυπώματα νομίζω, νομίζω ήταν το πρώτο μου αυτό. Και βέβαια και ξένα, γιατί τότε άκουγα πιο πολύ ξένη μουσική. Λόγω τη μάνα μου από την Αυστραλία, ξέρει, καταλαβαίνει. AC/DC και τέτοια άκουγα. Α, ακούγε τέτοια σκληροπυρηνικά. Ναι, ήμουν σκληροπυρηνικό, ναι, ναι. Εντάξει, όσο ζήτησε. Ζήτησε τόπε και τέτοια. Άλλη Κούπερ και τέτοια. Α, ωραία πράγματα. Μετά, μόλι. Μετά... Και μου έλεγε ο πατέρα μου, δεν θα μεγαλώσει. Ρε, άκου λίγα ελληνικά και σε μένα και στην αδερφή μου. Λέγα, τι ελληνικά, τι δεν καταλαβαίνω αυτέ τι φλακίε που λένε και το όλο αγάπε και έρωτε και τέτοια. Δεν τα θέλω αυτά. Δεν μου λέγε, δεν θα ερωτευτεί, σου πω εγώ. Γύρω στα. Και μικρός, 12, 11. Α. Εκεί άρχισα να ακούω λίγο ελληνικά. Το πρώτο μου ελληνικό CD ήταν σε διακοπές και νομίζω. Τώρα εντάξει, νομίζω θα πέσουν όλοι κάτω. Ναι. Ήτανε Άντζελα Δημητρίου. Το. Νομίζω ότι είχε γράψει ο Φίβος τότε το δίσκο. Μαργαρίτη, και έχτιζα παλάτια με νερό και αμμό. Νομίζω αυτό ήταν ο πρώτος μου δίσκος που πήρα ελληνικό. Την είδα μπροστά μου, την είχα δει στην τηλεόραση κάπου και με το που μπήκα στο δισκοπωλείο και είδα το CD, λέω, επειδή θυμάμαι αυτό το τραγούδι και μου άρεσε τότε, λέω, τον θέλω αυτό το δίσκο. Και τον πήρα. Πήρα κι άλλους. Αλλά αυτός ο δίσκος ήταν ο πρώτος που, δηλαδή, με το που μπήκα, είδα την Άντζελα Δημητρίου στο CD με ένα που ήταν έτσι αγέροχη, με ένα σε ηλιοβασίλεμα νομίζω. Ναι. Ήταν το πρώτο CD που πήρα. Έλα το εσύ. Οπότε από εκεί ξεκινάει. Ξεκίνησα στα βαριά. Δηλαδή, κατευθείαν. Από έτσι την DC πήγα στην Άντζελα Δημητρίου. Ναι. Τώρα αυτό. Άμπιζε η ψυχή του ανθρώπου. Είναι δυνατόν. Λοιπόν. Ωραίο δίσκο. Ωραίο. Εκείνο, ναι. Άρα λοιπόν έχεις μέσα στην κουλτούρα του δίσκου, είναι πολύ. Μια διαδικασία που σου αρέσει και σε βάζει σε μια περίοδο έτσι δημιουργίας και άρα θα προσέξεις πολύ το τι θα βάλεις μέσα, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, είμαι πολύ προσεκτικός στα τραγούδια. Τι πρέπει να σου βγάλει για να βγάζει ένα τραγούδι για να μπει στο δίσκο ή για να το βγάλεις, τι είναι αυτό που πρέπει να έχει? Αυτό που πρέπει να έχει, γιατί αλλιώς δεν μπαίνει στο δίσκο και δεν το λέω κακά και το συζητάω πάντα με τους συνθέτες και τους τοιχουργούς, ότι δεν είναι προσωπικό, είναι η ανάγκη μου, προσέχω πάρα πολύ το στίχο. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω ο στίχος πραγματικά να μιλάει, όχι γενικά. Mm-hmm. Τι μηνύματα γενικώς αρέσει να βγάζουν τα τραγούδια σου, έτσι, αισιόδοξα? Θέλω, μου αρέσει και η αισιοδοξία, αλλά... Θες και τα πατώματα καμιά φορά. Ναι, παιδί μου, ναι, και μου αρέσει το πάτωμα λίγο. Θες και τα πατώματα. Το θέλω και το πάτωμα, ναι. Ωραία. Προσέχω πολύ το στίχο. Θέλω να είναι άμεσος. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα πράγμα αυτό που το έχω στο μυαλό μου πάντα και θεωρώ ότι ήταν και αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας του, του Παντελή, ήταν ότι η στίχη του, για όποιος ήταν το ακροατή, σου μίλαγε. Ήταν σαν να τον είχες μπροστά σου και σου λέγε σκούπισε τα πόδια σου και παίρνει, ας πούμε. Ναι, ναι. Ή γίνεται, γίνεται. Δηλαδή, σου μίλαγε σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Αυτό ψάχνω λίγο κι εγώ, να είναι ο στίχος, να είναι άμεσος. Να μην λέει πολλά. Άρα να αγγίξεις πρώτα εσένα. Ναι. Πρώτα απ' όλα. Να είναι πράγματα που έχω πει ή θέλω να πω. Πολύ ωραία. Okay. Εμείς πάμε για διακοπή και θα επιστρέψουμε. Μέτρα τις σταγόνες της βροχής. Εδώ είμαστε, Mad Mod Rex, τελευταίο μέρος. Δυνάμωσε λίγο, δυνάμωσε. Δώσε μας. Έχω πει, πόσα λαβή έχω ανεχθεί. Μέτρα τις σταγόνες.
Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο μέρος. Αυτό το τραγούδι πολύ. Και εμένα είναι, πώς θα σου το πω, έχει δέσει, είναι πώς θα σου το πω. Είναι δεν κουμπώνει το λες, όλο, είναι κουμπώνει όλο. Το λες, το αισθάνεσαι, είναι σημαντικό αυτό που είπες και πριν, ότι πρέπει να λες και θέλεις και πρέπει να λες πράγματα που τα αισθάνεσαι, βγαίνουν ακριβώς, από μέσα σου είναι αλήθειες. Είναι αλήθειες και φαντάζομαι ότι όσο περνάει ο καιρός και ζεις πράγματα παραπάνω, τις αλήθειες βγαίνουν και πιο έντονα στο τραγούδι. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Μη βγουν και ζεστίγω μετά τα πλακώματα. Και πολλές καψούρες. Λοιπόν. Και αυτά καλά είναι, δεν πειράζει. Θα ταυτιστούμε με τον κόσμο, θα έρθουμε πιο κοντά. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε λίγο στο τελευταίο μέρος πράγματα, ότι έχουμε ένα καινούργιο τραγούδι. Καινούργιο τραγούδι που κυκλοφορεί από την Heaven Music. Είμαι νεοφερμένος στην Heaven, στον Παράδεισο. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δουλεύω με ανθρώπους που καταρχήν τους ήξερα και από πριν, αλλά χαίρομαι που δουλεύουμε μαζί γιατί είναι άνθρωποι που έχουμε κοινό κώδικα στα πράγματα. Είμαστε πολύ προγραμματισμένοι, πολύ με πρόγραμμα, με όραμα και με καθημερινή λιθαράκι. Δεν είναι πάμε εκεί, κάνε εκείνο, κάνουμε αυτό και δεν έγινε, θα κάνει γίνει το άλλο. Είναι πολύ προγραμματισμένα τα πράγματα και χαίρομαι. Δεν ξέρω αν μπορώ να τους ονομάσω κιόλας. Να τους ονομάσω, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάζομαι και με τον Σταμούλη, τον διευθυντή της εταιρείας, της Heaven, με τον Γιώργο Τοδέδε που είναι ο πρόμο manager ουσιαστικά, που οργανώνει το πρόμο όλο και λίγο την εικόνα, όχι λίγο, αρκετά. Βέβαια με το Δέδε, ξέρεις, έχουμε και καμιά φορά, μου λέει θα βάλεις λίγο πιο φαρδί παντελόνι, ρε. Δεν θέλω να βάλω φαρδί παντελόνι, έχουμε και τέτοια. Και αρχίζει, δεν κατάλαβα. Και τον Νίκο το Χαλκούση που είναι, εντάξει, τον ξέρουμε όλοι τον Νίκο το Χαλκούση, δεν χρειάζεται συστάσεις. Και η υπόλοιπη ομάδα, άμα αρχίσω και λέω θα τελειώσουμε αύριο, που δουλεύουν social, είναι πολύ, και αυτό δεν ξέρω πώς να το πω για την τηλεόραση, ωρεξάτη. Okay. Ομάδα. Και κατάλαβες θέλω να πω. Πολύ ωρεξάτη, αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν. Και δεν είναι μόνο στα λόγια, υπάρχει και αποτέλεσμα. Δηλαδή με 2 μήνες είμαι στη Heaven, 3. Και υπάρχει αποτέλεσμα, δηλαδή λέμε 1 και γίνονται 2. Λέμε 2 και γίνονται 3. Λέμε 3 και γίνονται 6. Υπάρχει αποτέλεσμα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ωραία. Γενικώς ξέρω ότι είσαι άνθρωπος που δεν θα βγεις ποτέ μπροστά να πεις εσύ σε άλλους ότι παιδιά έτσι γίνονται τα πράγματα, αλλά στα νέα παιδιά που έτσι θα προσπαθούν να μπουν σε αυτό το χώρο, το αγαπάνε όπως ξεκίνησες και εσύ και αγαπούσες. Ναι, δεν ξέρω αν είμαι σε θέση, ξέρεις, να δεν έχω. Βέβαια, να μου πεις και την άλλη, 12 χρόνια δεν είναι και λίγα. Έτσι. Μπορώ να πω από τη δικιά μου πλευρά, τη δική μου άποψη. Αν αγαπάνε πραγματικά το τραγούδι και δεν το κάνουν ούτε για να γίνουν γνωστοί, ούτε για να βγάλουν λεφτά, εννοώ μόνο για λεφτά, ή και για άλλα πράγματα που έχω ακούσει κατά καιρούς, και αγαπάνε το τραγούδι σαν τραγούδι, νομίζω με σωστές επιλογές και σωστούς ανθρώπους δίπλα και με πολλή δουλειά, νομίζω υπάρχει χώρος για όλους. Ήδη η μισή Ελλάδα τραγουδάει. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να τραγουδάει όλη η Ελλάδα. Γιατί το έχουμε λίγο σαν τα περαμέντο, σαν Έλληνες, αλλά θέλει να ξέρεις τι θέλεις πραγματικά από αυτή τη δουλειά. Ναι, σίγουρα. Πρέπει να δουλεύεις πολύ, να έχεις σωστούς συνεργάτες, σωστή ομάδα, γιατί έχουμε δει δυστυχώς και ανθρώπους που είχαν τις προδιαγραφές, αλλά είχαν νομίζω κακό κύκλο. Με αποτέλεσμα και τους, λίγο, τους κράτησε, τους έβγαλε έξω. Έμεινε πιο κάτω ή τους πέταξε, βγήκαν εκτός. Θεωρώ πολύ σημαντικό η ομάδα που έχεις, τον αγαπάς πολύ. Και το πιο βασικό είναι τα τραγούδια. Ναι. Γιατί οι τραγουδιστές είμαστε. Και όσο και ωραίοι να είμαστε. Όσο και. Τώρα, συγγνώμη που γίνομαι, μπορεί να γίνω και λίγο χιδαίος. Όσο μεγάλο στήθος και να έχει η κοπέλα, ή να έχει τι χρώμα μαλλιά έχει, ή το οτιδήποτε, είναι όλα τα τραγούδια. Αλλιώς μπορείς να γίνεις μοντέλο, να γίνεις παρουσιάστρια, κάτι άλλο. Κάτι αν στέκεται στην εικόνα εμάς, είναι το τραγούδι. Στα παλιά χρόνια θυμάμαι, καταρχήν δεν υπήρχε το μέσο. Και ήταν καθαρά το τραγούδι. Έτσι. Δηλαδή, άκουγες φωνές. Ναι. Πρόσωπα δύσκολα. Πρόσωπα έβλεπες σε ένα δίσκο πάνω δύσκολα, και ναι, που ναι, ναι. αλλού θα τον έβλεπες ένα αφιέρωμα μια φορά από στο. Από μία, είναι καλό το ότι έχει γίνει οπτικο-ακουστικό το θέαμα, αλλά μην χάσουμε και παίρνει το και παραπάνω ρόλο έτσι το οπτικό από το ακουστικό. Τι τραγουδιστές είμαστε. Έτσι.
να κλείσουμε γιατί φτάνουμε στο τέλος. Εμφανίσεις. Εμφανίσεις τώρα τέλη Μαρτίου θα είμαι μαζί με τον Πανοκιά μου. Έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ, εκτιμώ πολύ. Με τον Πάνο έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη σεζόν, 9 μήνες και κάτι. Σαν εγκυμοσύνη ήταν αυτή, ήταν αυτή η σεζόν. Και έχουμε κάνει και τη μικρότερη μία μέρα που κάποιες συνθήκες γίνανε λάθος και έγινε. Και αυτό είναι και το χιούμορ μας κιόλας. Που λέμε έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη μαζί. Έχετε σπάσει, ναι, το ρεκόρ. Είναι πολύ... μ' αρέσει σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπος. Είναι και άνετος, χαλαρός. Είναι πολύ χαλαρός. Έχει... Είναι πολύ πιστός αυτό που κάνει. Δεν λέει, α, εγώ τώρα θα πω Άριες, α, εγώ θα πω τώρα ροκ. Είναι πιστός στον κόσμο του, αγαπάει πολύ το τραγούδι. Έχουμε και με τον Πάνο έχουμε τις ίδιες απόψεις σχεδόν για τα πράγματα. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Ναι. Είναι και ένας άνθρωπος που βλέπεις ότι απασχολεί, θέλει να απασχολεί μόνο με αυτό που κάνει. Με τη δουλειά του. Δεν ξέρει κανείς τίποτα άλλο. Και εγώ ακριβώς το ίδιο. Δεν ξέρει κανείς τίποτα άλλο. Πιστεύει πολύ στον κόσμο ότι επειδή ζούμε σε δύσκολες εποχές και μας πληρώνει να έρθει να μαζί, πρέπει να σεβόμαστε τον κόσμο από κάτω. Ναι. Από το να φτιαχτεί το μαγαζί, από το πώς θα τους σερβίρουν, πώς θα τους περιποιηθούν, πώς θα πάρουν τα μάξι τους. Τα ελέγχει όλα. Είναι άνθρωπος που θέλει να έχει τον έλεγχο. Είμαι κι εγώ έτσι. Και είμαστε πολύ κοντά στις απόψεις μας και νομίζω θα είναι πολύ πολύ ωραίο καλοκαίρι και βλέπουμε. Και βλέπετε. Σεζόν. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να σπάσουμε το ρεκόρ να κάνουμε μεγαλύτερη από τις 9 μήνες. Μακάρι, μακάρι. Χάρηκα πολύ. Χάρηκα και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Αχιμού. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ γιατί είμαι άνθρωπος που όταν ξεκινήσω. Όχι, όχι, μας αρέσει. Όχι, μας αρέσει να τα λες. Έτσι, ωραία, να μιλάμε ωραία. Χάρηκα πολύ, θα τα πούμε και με το δίσκο. Και στο έχουμε, μαγαζί έχουμε εδώ, να τα ξανάρθουμε εδώ. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Matt for Greeks, γεια και χαρά σε όλους. Τρίτες γιοπές, όλα αυτά που άφησες το θες.